Ένα πολύ καλό απόγευμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ο καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα και αυτό, μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα, μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, όπου να είναι, αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανένα. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Τέλος τα ψέματα. Ντάνιελ Ποντένσε κινείται απειλητικά από τα πλάγια. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Ντάνιελ Ποντένσε στέλνει προς τα μέσα την μπάλα. Θα το καρφώσει. Με καλές προποθέσεις θα το σου. Νταμαρά προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Χιμένες προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σεντράρι. Αλλαγή παιχνιδιού. Μπάλα στον Χιμένες. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσεγγίσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έτοιμος για το σουτ. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμο. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φέρουν δεύτερα. Απίθανο γκολ. Κατάφερα να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Μπουχαλάκης δοκίμασε τη βαθιά μπαλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπέκτη. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβή. Σισε. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σεντράριο τα κεφαλιά. Η παλιά ήταν άψογη. Αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Εδώ πιστεύω πως πήγε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά δεν του βγήκε. Ελ Αμπντελαουί. Φορτούνης. Κλέβει την μπάλα. Θα ψάξει τον γκολ. Η μπάλα είναι μέσα. Ο Ολυμπιακός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Τρομερό λάθος. Και τιμωρήθηκαν. Μα τι έκανε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας παίκτης απαγορεύεται να είναι τόσο αναποφάσιστος.
και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Το φινάλε του αγώνα προβλέπεται θρίλερ. Η τεχνική συνήθως πάει περίπατο στο τέλος και μετρά περισσότερο η καρδιά. Ντάνιελ Ποντένσε θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Γιγέρμε θα κάνει τη μακρινή παλιά. Και ναι, τον βρήκε όμορφο. Βαλμπουενά! Άσχημο σου, τα βάζει με τον εαυτό. Ίσως ο προπονητής της εδώ να πρέπει να του δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Αλλαγή παιχνιδιού προς την άλλη πλευρά. Ντανιέλ Ποντένσε. Χιμένες. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα την επιστρέψει με τη μία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πολύ καλό τάκλι. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία. Ωραίο σου. Του έκανε τάκλι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάλλον είναι πέναλτι. Η Wolverhampton χαρίζει εδώ στον αντίπαλο τη τέλεια ευκαιρία. Βρισκόμαστε σε καθοριστική στιγμή. Η πίεση είναι ανυπόφορη. Θα το αντέξει. Και ναι, κατάφεραν την ολική επαναφορά. Ήρεμος και συγκεντρωμένος. Έκανε τη δουλειά του. Πολύ ψύχρεμος. Εκτέλεσε υποδειγματικά τον τερματοφύλακα. Κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Βαλμπουενά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Υπέροχη προσπάθεια. Έξοχη ατομική προσπάθεια. Άξιζε κάτι καλύτερο. Μπορεί να μην το έβαλε εδώ, αλλά θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε τις ποδοσφαιρικές του αρετές. Δύναμη, ταχύτητα και αντίληψη του παιχνιδιού. Ο Ντάνιελ Ποντένσε με την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ντάνιελ Ποντένσε. Αλλάζει παιχνίδι. Χιμένες. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ. Γλιτώνοντας, θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Απορώ τι έκαναν εδώ οι αμυντικοί. Τον άφησαν να πάρει την κεφαλιά. Είναι τυχερή που δεν σκόραρε. Βρέθηκε πολλοί κόσμος στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ελ Αμπντελαούι κάνει τη μακρινή παλιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Χιμένες δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μπήκε αποφασιστικά στον αντίπαλο. Ο Ντάνιελ Ποντένσε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Η προσπάθεια δεν ήταν άσχημη, αλλά όχι και για πέρα. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μάλλον βλέπουμε την τελευταία προσπάθεια του πρώτου μέρους. Εδώ χειρίστηκε καλά τη φάση.
Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Και να είμαστε, είναι ανάπαυλο. Όπου τι ημίχρονο ήταν αυτό, μεγάλη ένταση, σκαμπανεβάσματα στο σκορ, πλούσιο θέαμα. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί σε αυτό το τέμπο. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζομαι πως ο προπονητής στην ανάπαυλα τους ανέλησε ξεκάθαρα τα λάθη τους. Και τώρα θα πρέπει να βγάλουν εγωισμό και τσαγανό, αν θέλουν βέβαια να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Πολύ δυνατή η μονομαχία. Τελικά, ο πιο πεισματάρης περισχύει. Χιμένες ψάχνει τη σιρτή πάσα. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Σισε, θα διώξει την μπάλα. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Χιμένες. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Μουχαλάκης. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Βαλμπουένα. Κόντι. Θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Ντάνιελ Ποντένσε. Ντάνιελ Ποντένσε προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Νέα κεφαλιά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Βρέθηκε πολλοί κόσμος στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Βαλμπουένα. Η μπάλα προς τα μέσα. Την κόβει. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Εδώ πήγε να εκμεταλλευτεί το χάρισμα που διαθέτει. Για να πηγαίνει δηλαδή με τοπικά προς την αντίπαλη αίστεια. Φοβερή προσπάθεια. Έκανε πραγματικά γαϊτανάκι την αντίπαλη άμυνα. Ήταν απίστευτο το σόλο και πραγματικά τους προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ντάνιελ Ποντένσε. Αντίδραση. Μπράβο του. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με πολύ δύναμη και δεν χρειάζεται καν να πάρει και φορά. Μου φαίνεται παράξενο που η άμυνα δεν τον πρόσεξε περισσότερο, ενώ ξέρει πόσο φαρμακερό σου διαθέτει. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Ζωάο Μουτίνιο. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Προσπεντάει η ευκαιρία. Παραλίγο να ισοφαρίσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι παίκτες είναι άνθρωποι, όχι ρομπότ.
Η ένταση και η ψυχολογία έχουν μεγάλη επίδραση στις προσπάθειές τους. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Το Ρωσίδης θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Καλό διώξω. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Τη στέλνει στο κέντρο της άμυνας. Ο χρόνος που τσαμπομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Μοντίνιο! Επιχειρεί το γέπτη με το κεφάλι πάει για γκολ. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια και καλό. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Και να η κεφαλιά. Πολύ σωστή επέμβαση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και βάζει αρκετά και το σούπερ. Κατάφεραν να ξαναβγούν στο παιχνίδι. Δύσκολα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ήταν το τέλειο χτύπημα. Αν υπολογίσουμε και την απόσταση, τη θέση που βρέθηκε, αλλά και το βαθμό δυσκολίας που είχε το σούτ, τότε ήταν απίστευτο γκολ. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός που το αναπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίκτυα. Αυτό ήταν τέλος. Ισοπαλία λοιπόν μεταξύ των δύο πλευρών. Καθώς καμία ομάδα δεν μπόρεσε να βγει νικήτρια. Αλλά δεν νομίζω ότι οι δύο προπονητές θα είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα. Κοίτα, η ισοπαλία λέει πολλά για το σημερινό παιχνίδι. Η υπεροχή ήταν μοιρασμένη και τελικά όλοι είναι μάλλον ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Και μετά από αυτό ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον άλλο.